θεσπίες και κλπ. Ήθελα καταρχάς να πω ότι δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αν είναι ένα στοίχημα, ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη Βουλή, να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Θα το καταφέρουμε άρα γι' αυτό. Δεν έχουμε από μία αυταπάτες, αλλά αξίζει το κόπο. Θεωρούμε, εμείς ο Δημαρχικός, ότι είναι ένας συνεχιζόμενος αγώνας για να σταματήσει η χαμηλή υποπροσώπηση των γυναικών στο Κοινοβούλιο, αλλά και στα σημαντικά πόστα της χώρας. Τώρα θα σας μιλήσω λίγο για την προσωπική μου εμπειρία. Είναι ωραίο πραγματικά να είσαι νέος και βλέπω πάρα πολύ όλα και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, νέες κοπέλες. Είναι στο Κοινοβούλιο στην νεαρή ηλικία. Γιατί έχει να δει πράγματα δύσκολα από πολύ νωρίς. Αλλά έχει και πολλές προκλήσεις ως προς το να είσαι γυναίκα και ως προς το να είσαι και νέα γυναίκα. Η νεότερη γενιά όμως θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έτοιμη από γυναίκες για να μπει ενεργά στο στίβο της πολιτικής. Προσωπικά θεωρώ ότι ο λόγος που ήθελα να ασχοληθώ ήταν διτός. Από τη μία, σαφέστατα, ό,τι έχει σχέση με την πατριαρχία, με τα σεξιστικά πρότυπα και αυτό που υπάρχει στην κοινωνία εκεί έξω. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν συγχρόνως, πολυμνημονιακές πολιτικές κλπ. Η ισότητα θεωρώ ότι δεν έχει επιτευχθεί. Γιατί και σε χώρους εργασιακούς, γιατί από εκεί προέρχομαι, όπως εταιρείες, γυναίκες αντιμετωπίζουν και χαμηλότερους μισθούς και εργασιακή επισφάλεια, όπως άκουσα και τις προηγούμενες συνομιλήτριες. Σαφέστατα είναι πολύ πιο δύσκολο το να είσαι γυναίκα έγκυος και να πρέπει να αποδείξει μέχρι τον 8ο μήνα ότι είσαι πάρα πολύ καλή για να σε κρατήσουμε την επόμενη φορά όταν έρθεις. Και καθώς είχα και την ιδιαιτερότητα να είμαι η νεότερη γυναίκα βουλευτρία και γενικότερα το νεότερο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είχα ένα διπλό χρέος να εκπροσωπήσω και τις γυναίκες αλλά και την νεότερη γενιά που περνάει και όλα αυτά που προείπα. Γι' αυτό άλλωστε και θεωρώ ότι ήταν ένας λόγος για να ασχοληθώ με την πολιτική. Ανήκω όμως και σε μια γενιά που είναι ηλικίωση τη 9-5 με το ξέσπασμα της κρίσης. Γι' αυτόν τον λόγο η εκπροσώπηση για όλους και όλες τους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να ζουν στην Ελλάδα σε ένα καθεστώς επισφάλειας, είναι κάτι το οποίο μ' άγγιζε. Και να κάνω από τη δική μου πλευρά, από το δικό μου μεταλλήτη, ό,τι μπορούσα και ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αλλά δυστυχώς και μέσα στα προβλήματα που έχει η γενιά μου, γιατί είναι πολλά. Δεν λέω όπως ο κατάλληλος χώρος να σας αναλύσω. Δεν υπάρχει ισότητα. Και δεν το λέω ούτε κριτικά, ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε με σκοπό ας πούμε, να προωθήσω μια πιο φεμινιστική ατζέντα. Οι γυναίκες σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά θα αντιμετωπίσουν πολλά πράγματα με τους μισθούς κλπ. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Καταρχάς, όπως είπαν και οι προηγούμενες κυρίες, οι γυναίκες είναι λίγες στην Βουλή. Δεν είναι πάρα πολλές. Το γεγονός αυτό δεν τιμάει τη χώρα μας. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση το 19, στην κυβέρνηση δηλαδή, είχε μόλις 5 γυναίκες. Η τρομακτική υποεκπροσώπηση έχει επισύρει όμως και τη διεθνή καταγραφή. Επειδή το παράδειγμα που θέλω να χρησιμοποιήσω ήταν με την δημοσιογράφο του BBC, που είχε πει στον Πρωθυπουργό ότι αν υποστηρίζει πραγματικά την ισότητα στα φύλλα, και ο Πρωθυπουργός είχε φέρει σε ακόμα χειρότερη τη θέση της κυβέρνησης, προφέροντας, ας πούμε, την διαβόητη σεξιστική κατά εμένα, το ΜΕΡΑ25, γενικότερα από το προοδευτικό κόσμο, απάντηση, λέει δυστυχώς δεν υπάρχουν τόσοι γυναίκες που θα ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πολιτική. Η δημοσιογράφος του BBC, που λέει, επειδή έμεινε έκπληκτη, μιλάει σοβαρά. Δηλαδή, σε ολόκληρη τη χώρα, με αυτές τις υπέροχες γυναίκες που έχετε, δεν υπάρχουν γυναίκες να εκπροσωπήσουν στην κυβέρνηση. Και παρατήρησε μάλιστα ότι η πλειονότητα αυτών των υπουργών ήταν εξωτερικοβουλευτική. Άρα υπήρχε περιθώριο. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι δεν ήταν μόνο βουλευτές. Θα μπορούσαν να βρεθούν πάρα πολύ σημαντικές Ελληνίδες. Και μάλιστα του λέει ότι μπορώ να σας βρω εγώ. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας τη θέση του πιο δύσκολη, απαντάει. Ζήτησα, λέει, από πολλές γυναίκες να μπουν στην κυβέρνηση. Αλλά ήταν, λέει, πιο διστακτικές από το να το κάνουν από τους άντρες. Το αποτελείωσε. Συνέχισε, δηλαδή, επιτέλους. Μπορεί να μου το
γνώριζε, μπορεί να μην το ήθελε. Μπορεί να είναι αυτό το στερεότυπο, το κοινωνικό που υπάρχει, γιατί πρέπει, ο σεξισμός υπάρχει μέσα στην κοινωνία πολλοδομάων και εδώ υφίσταται και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στα ελληνικά μίδια, αντίστοιχα υπάρχουν σεξιστικές συμπεριφορές και από τη στιγμή που βλέπω και την κυρία Λιακούλη, και νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσει, γιατί είδαμε μια βουλεύτρια του κόμματος της, πρόσφατα σε έναν δημοσιογράφο, να λέει ότι χθες ήταν 8 Μαρτίου, σήμερα είναι άλλη μέρα. Και της ζήτησε το λόγο, μένει σάξε με τους υπόλοιπους και λέει, μα δεν με σεβέστε, χθες ήταν 8 Μαρτίου, και σήμερα είναι άλλη μέρα. Αυτό που θα ήθελα βεβαίως να δείξω είναι η αντιμετώπιση κάποιων δημοσιογράφων προς τις γυναίκες, αυτή που δουλεύω σε συστημικά μίδια, όταν είσαι γυναίκα, βουλεύτρια, επιμένουν να μην σε ρωτάνε ποιες είναι οι πολιτικές, ποιες είναι οι θέσεις σας, τι είναι αυτό που κάνετε καλύτερα σε αυτό το φορέα, το πολιτικό που ανήκετε. Και δεν λαμβάνονται σοβαρά, όσο και πραγματικά σοβαρές να είναι. Γυρνάνε δηλαδή με επιτίδιο τρόπο σε συζήτηση, σε θέματα που σε πιο προσωπικά ευαίσθητα, το οποίο νομίζω ότι δεν αφορούν και κανένα. Θέτουν σε μια γυναίκα ερωτήματα που δεν θα τολμούσαν. Δηλαδή, θα ρωτούσαν ποτέ έναν άντρα πότε θα παντρευτείτε. Υπήρχε δηλαδή, και υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αυτά τα υπολείμματα της αποκρουστικής πατριαρχίας. Εγώ, όποτε είχα απέναντί μου, το γυρνούσα και τέλος πάντων προσπαθούσα να επαναφέρω τα θέματα εκεί που έπρεπε να τα επαναφέρω με την ιδιότητα που έχω. Το ζήτημα είναι γενικότερο να δούμε πώς θα ενδυναμωθούν πραγματικά οι γυναίκες και θα εμπλακούμε τα κοινά σε μεγαλύτερη κλίμακα. Πώς όμως θα γίνει αυτό, όταν όλη αυτή η τετραετία είχαμε μια γενική οπισθοδρόμηση στα έμφυλα ζητήματα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, την επίμονη άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης να εντάξει τον όρο γυναικοκτονία στο ποινικό κώδικα. Και επειδή το έχουμε ζητήσει αυτό και υπάρχει μια άνευ προηγουμένου, νομίζω, έξαρση των γυναικοκτονιών αυτό το διάστημα και λόγω της φτώχειας, της εξαδίωσης, της πανδημίας, ένα συνόφιλεμα δηλαδή, αλλά και της εμπέδωσης της πατριαρχίας στην κοινωνία, ότι ο τάχων ισχυρός μπορεί να κακοποιεί και μάλιστα ως θανάτου κάποιον πιο αδύναμο και αυτό μπορεί να είναι και εντάξει. Φτάσαμε σε σημείο να μιλάει ένα συνδικαλιστής της αστυνομίας και να δει από τηλεόραση συμβουλές σε επίδοξους γενικτών πώς να πέφτουν στα ελαφρά. Και το τραγικό είναι ότι οι επόμενοι πήραν ακριβώς αυτές τις συμβουλές κατά γράμμα. Ο συνδικαλιστής βεβαίως απομακρύνθηκε από τη θέση του, το κακό έχει γίνει όμως. Και μιλάμε για τραγωδίες. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς προσπαθήσαμε επανειλημμένως με ρεπορτάζ να εξηγήσουμε στον Υπουργό, γιατί είναι και στην αρμόδια επιτροπή του, όρος γενικοκτονία αφορά σε εγκλήματα που ουσιαστικά έχουν έμφυλο χαρακτήρα. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα σκοτώνεται επειδή είναι γυναίκα. Γι' αυτό πρέπει να μπει στην νομοθεσία, για να φέρει ειδική απαξία ως έγκλημα. Όπως έχει γίνει και σε προηγουμένες χώρες. Δεν μιλάμε μόνο ότι το θέλουμε εμείς, ενώ δεν υπάρχει κάπου αλλού. Εμείς αντιμετωπίσαμε άλλες. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, άλλο τεράστιο αγκάθι. Είναι υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Δεν προστατεύεται το παιδί, δεν προστατεύεται η μάνα. Προστατεύεται τι? Το δίκαιο του αίματος, η γονεϊκότητα ως υπέρτερες αξίες, ακόμα και την ευημερία ενός παιδιού. Τα παιδιά υποβαθμίζονται σε αντικείμενα και οι γυναίκες σε προδομηχανίες. Σύμφωνα με τους ίδιους τους ηγητές, το λέει μέσα στο νομοσχέδιο, ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι αυτός της αναπαραγωγής και της ανατροπής. Δεν έχει δηλαδή θέση στην πολιτική γυναίκα. Έχει άλλο ρόλο. Εμπρός για πίσω, επιτρέψτε μου. Την ίδια στιγμή όμως που η κυβέρνηση έδινε υποκριτική ευαισθητοποίηση για το Μουτού, έστεινε μάτι και ξύλο και καταστολή κατά άοπλων ελληνικών γυναικών που βγήκαν για να διαμαρτυρηθούν. Να γίνει κανονικότητα οι γυναικοκτονίες. Είχαμε μάλιστα την ημέρα για την εξάρτηση βίας κάποιων γυναικών και συλλήψη γυναικών, που ήθελα απλά να ενημερώσω τον κόσμο με ένα πάνω. Αυτά τα 4 χρόνια η Βουλή των Ελλήνων πέρασε κάποιες μισογενικές, εντελώς ας το αφήσω εδώ, διατάξεις. Και η μία μετά την άλλη. Νόμους που ευαρωματοποιούν το σώμα της γυναίκας, μετατρέποντας τις μήτρες των γυναικών σε μίσθωση, αυτό είναι σε ένα άλλο νομοσχέδιο,
ενώ που η οπισθοδρόμηση έναντι το κατακτήσιο του φεμινισμού επιβάλλει στα δικαστήρια την υποχρεωτικότητα της συνεπιμέλειας, εκεί ξέρουμε ότι δεν μας άκουσαν ούτε σε αυτό το θέμα, ούτε σε αυτό, τουλάχιστον σε κάποιες βελτιώσεις. Πρόκειται για μια κυβέρνηση που πασχίζει να ταυτίσει τη γυναίκα με όλα αυτά τα πρότυπα. Μια γυναίκα αγάπια, δωράνικη και εργασία και όλα αυτά, τα οποία εμείς θέλουμε να τα λιώσει, να εξαλειφθεί εντελώς αυτό το πρότυπο. Γι' αυτό, σήμερα 25, επιμείναμε ότι ο φεμινισμός αφορά και τις γυναίκες και τη χειραφέτησή τους, αλλά αφορά και τη χειραφέτηση των ανδρών από συστήματα εξουσίας. Επειδή είναι πατριαρχικά, καταπιέζουν και χρηματοποιούν και εκείνους. Και με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσω. Λέγοντας ότι έχουμε χρέος και για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες, να εξαλείψουμε το σεξισμό σε κάθε χώρο εργασία, δεν μόνο πολιτική δηλαδή. Να σταματήσουν να υπάρχουν εκεί έξω εντελώς τα στερεότυπα. Για να ενδυναμωθούν πραγματικά οι γυναίκες και να μπορούν να εκπροσωπηθούν στην πολιτική και όπου